Να μας πει μένουμε εδώ. Τον Εντάξει. λόγο για τον οποίο υπάρχει μία αντίδραση για τον δρόμο Αστρομερίτη Ευρύχου. Μαρία, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και στους δύο. Οι αντιδράσεις, Κωνσταντίνε και Στέλλα, προκύπτουν από το πόσα χρόνια προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι τελικά να πάρουν αυτό που θέλουν, που δεν είναι άλλο από τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την περιοχή τους με τη Λευκοσία, τον αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη Ευρύχου. Δίπλα μου έχω τον κοινοτάρχη Κακοπετριάς, τον κύριο Γιαννάκη Ακοβίδη, στα δεξιά μου και στα αριστερά μου τον κύριο Ξενάκη Ξενοφόντος, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του Συμπλέγματος Σολέας. Και θα μας πούν περισσότερο. Ένας δρόμος που μας πάει χρόνια πίσω, κύριε Γιαννάκη, σωστά, ένα αίτημα... Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για έναν παραμύθι, το οποίο ξεκινά από το 70. Μας το έλεγαν όταν είμαστε νεαροί εμείς, μας το έλεγαν οι γονείς μας, μας το έλεγαν οι διάφοροι υπουργοί, μας το έλεγαν διάφοροι πρόεδροι, ότι θα σας κάνουμε αυτόν τον δρόμο που ενώνει την περιοχή σας με τη Λευκοσία. Και από το 70 ακούμε υποσχέσεις. Κάθε υπουργός που ξέβαινε μεταφορό, μας έλεγε ότι θα γίνει ο δρόμος. Κάθε κυβέρνηση που έλεγε, που έβγαινε, μας έλεγε ότι θα γίνει αυτός ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος είναι ο πιο πολυσύχναστος δρόμος μεταξύ Λευκοσίας και Τροόδους. Ενώνει, χρησιμοποιείται από επαρχία Ναμουχώστου, επαρχία Λευκοσίας, επαρχία Μόρφου, όλοι πας στο Τροόδος. Εάν έρθετε Σαββατοκυριακά πάνω να δείτε την κίνηση που έχει ο δρόμος, θα πείτε δεν γίνεται αυτός ο δρόμος να είναι όπως υπάρχει. Τι ακριβώς ζητούμε, ποιο είναι το αίτημά μας? Αυτό που ζητούμε, επειδή η διαχρονική κοροϊδία πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα, η Σολιά, η Μαραθάς, η Πιτσιλιά, το Τρόδος είναι έναν καζάνι που βράζει και δεν θα ανεχτούμε οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση του δρόμου. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσει εντός του 2020 τα κατασκευαστικά έργα και αυτή είναι η απαίτηση του κόσμου. Εάν αυτόν δεν υλοποιηθεί, τότε λυπούμε, αλλά θα κατεβούμε σε δυναμικά μέτρα. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που μας κρατάει πίσω, που υπάρχει τόση χρονοτριβή? Η κοροϊδία, τίποτα άλλο. Εάν ήθελα οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορούσε να άμεσα να το κάνει. Δηλαδή πρέπει να ντρέπονται αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν αυτόν τον τόπο, να έχουμε 30 θύματα νεαρούς και αυτοί να μας υπόσχονται κάθε χρόνο θα γίνει ο δρόμος. Αν είχαν λίγη τσίπα πάνω τους, πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από όλη την επαρχία για τους θάνατους που προκάλεσαν ήδη. Έχουν χαθεί πολλές ζωές στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο και νεαρές ζωές, σωστά? Βεβαίως. Πολλές οικογένειες έχουν θρηνήσει τον λόγο του δρόμου. Θέλω να μας πείτε ποιες κοινότητες εξυπηρετούνται από τον δρόμο αυτό. Από τον δρόμο αυτό εξυπηρετούνται όλες οι κοινότητες του Τρόδους. Σολιά, Πιτσιλιά, Μαραθάσα, πέραν των 100 κοινοτήτων οι οποίες εξυπηρετούνται. Και θα συμφωνήσω με τον κοινοτάρχη της Καοπετριάς ότι τελικά το κράτος πρέπει να κόψει λίγο από το λίπος του και να το προσφέρει σε αυτούς τους κατοίκους εδώ που υπομονετικά περιμένουν τόσα χρόνια έναν αυτοκινητόδρομο. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι τέλος η κοροϊδία, είμαστε έτοιμοι να κατέρθουμε σε δυναμικά μέτρα. Μάλιστα. Η Υπουργός Μεταφορών παρόλα αυτά τον Φεβρουάριο είχε ανακοινώσει ότι τα έργα ξεκινούν το 2020. Μάλιστα. Και ξαφνικά θυμηθήκαν ότι υπάρχει Natura και θα γίνει επανασκευασμός του δρόμου. Ξέρουν τι είναι η Natura? Ξέρει κανένας τι είναι η Natura? Η Natura είναι να αναγκάζεις ένα νεαρό ζευγάρι να αφήνει το σπίτι του, να πηγαίνει στη Λευκοσία να μένει και το σπίτι του να μένει ανεκμετάλλευτο για να καταστρέφονται και η περιουσία του και τα δέντρα και όλα. Αυτή είναι η Natura. Όταν θα φύγουν όλοι οι κάτοικοι, το τόνος όλο θα καεί. Άμα δεν αφήσουν κανέναν κάτοικο εδώ πέρα. Αυτή είναι η πραγματική Natura που πρέπει να προστατεύσουν και όχι ένα δέντρο. Επομένως, αυτό που τώρα μας κρατάει πίσω είναι ότι πρέπει να γίνει επανεξέταση του έργου και για το οικονομικό κόστος. Δεν μας νοιάζει ούτε επανεξέταση να γίνει ούτε τίποτε. Ο δρόμος πρέπει να γίνει όπως μας είναι το 20 ξεκινήσει και δεν θα δεχτούμε τίποτα άλλο. Μάλιστα. Αυτό να το πάρουν που το σημειώσουν καλά στο μυαλό τους. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ένας δρόμος ο οποίος στερεί την καλή ποιότητα ζωής τόσο των ανθρώπων που ζουν εδώ, αλλά και όσων θέλουν να ανέβουν προς το Τρόδος. Έχει στοιχήσει πολλές ζωές. Είναι ένα γεφύρι της Άρτας, θα το χαρακτήριζα εγώ, που ξεκίνησε από πάει πίσω στο 1970 και έχουμε σήμερα 2019 και ακόμα περιμένουμε. Ναι, αποτελεί έναν εκ των δύο δρόμων οι οποίοι μόνο ντροπή προκαλούν για ένα σύγχρονο κράτος. Ο ένας είναι αυτός και ο άλλος της Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και τους δύο φιλοξενούμενους σου εκεί, Μαρία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα παρακολουθούμε γιατί όντως απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, τον οποίο κρατάει πίσω και σε θέμα ανάπτυξης, αλλά κυρίως το θέμα της υγείας όπου χάνονται ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστούμε.